Το μέχρι πρώτην ως άγνωστο για το ευρύ κοινό θέμα των Γερμανών αντιφασιστών στις γραμμές του Ελλάς Μαγνησίας παρουσιάστηκε στην εκδήλωση για την 79η επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης του Βόλου από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής, η οποία διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Ιστορίας και Μνήμης για την Εθνική Αντίσταση. Η παρουσίαση του θέματος βασίστηκε στο ερευνητικό ιστορικό δοκίμιο του Βολιώτη συγγραφέα Χαράλαμπου Αλεξάνδρου με τίτλο «Αυτόμολη της Βέρμαχτ» στο 54ο Σύνταγμα. Ο κύριος Αλεξάνδρου έχει κάνει μια πάρα πολύ σημαντική έρευνα. Έχει ερευνήσει φωτογραφικά αρχεία, έχει ερευνήσει κυρίως γερμανική βιβλιογραφία και θα μας παρουσιάζει τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, τα οποία πρόσφατα έχουν γίνει και βιβλίο το 2020. Μέχρι τώρα εκείνο που ήταν γνωστό ήταν ότι υπήρξαν Ιταλοί πάρα πολύ. Για τους Γερμανούς δεν υπήρχε καμία, ας το πούμε, σχετική έρευνα, δεν υπήρχε και βιβλιογραφία σχετική. Οφείλω να το πω αυτό, από τύχη ασχολήθηκα με αυτό. Και πέρα από τη συμβουλή άλλων βιβλίων στα οποία ανέδειξα γερμανικά, επισκέφθηκα και το Freiburg που υπάρχουν τα αρχεία, τα γερμανικά, τα στρατιωτικά. Στην ομιλία του, ο συγγραφέας παρουσίασε άγνωστες πτυχές από την Εθνική Αντίσταση στη Μαγνησία, αξιοποιώντας φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό. Το βίντεο είναι ένα βίντεο ενός επικεφαλής αυτόμολος, γερμανός, το οποίο το βίντεο αυτό το έκανε μια βιβλιοθήκη γερμανική. Κατεβάσαμε ένα μικρό μέρος, 2,5 λεπτά, το υποτιτλήσαμε και αναφέρεται στη συνάντηση που είχε αυτός σαν κρατούμενος, τον Ντάχαου, με τον αρχηγό των SS, τον Χίμλερ. Ο λόγος που ένα τόσο βαρισίμαντο ιστορικό θέμα δεν έγινε ευρέως γνωστό είναι γιατί το έργο των ερευνητών περιορίστηκε στην έρευνα της ελληνικής αντιστασιακής δράσης, όπου το διασωζόμενο υλικό είναι ελάχιστο. Κυρίως ασχολήθηκε η βιβλιογραφία και οι ερευνητές ασχολήθηκαν με την ελληνική αντίσταση, να αποτυπώσουν τι συνέβη, γιατί τα περισσότερα αρχεία καταστραφήκανε αντίστασης λόγω του εμφυλίου. Οπότε οι ερευνητές και οι ιστορικοί ασχοληθήκαν κυρίως με την ελληνική αντίσταση, δηλαδή με τους Έλληνες. Δεν ασχοληθήκαν σχεδόν καθόλου με τους ξένους, ούτε με τους Ιταλούς, ούτε με τους Γερμανούς. Υπήρξαν χιλιάδες που συμμετείχαν, και Ιταλοί και Γερμανοί, στην ελληνική αντίσταση. Αυτό είναι ένας τομέας άγνωστος, που τελικά τώρα προσπαθούμε και με τη βοήθεια των αρχείων των ξένων χωρών, δηλαδή Ιταλικών και Γερμανικών, να ανατρέξουμε και να τα αναδείξουμε. Συνδιοργανώτρια της εκδήλωσης ήταν η Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους στη Μαγνησία. Απίστευτος πλούτος αρχιακός για το θέμα αυτό, γενικότερα για τη δεκαετία του 40, αλλά και για την Εθνική Αντίσταση, που είναι η εποπτεία της Εθνικής Αντίστασης, που είναι ένας τομέας που τουλάχιστον η Μαγνησία έχει προσφέρει πάρα πολλά. Και αυτή η συνεισφορά, η αγωνιστική δράση των συμπατριωτών μας της εποχής εκείνης αποτυπώνεται σε αρχιακά τεκμήρια και τεκμηριώνεται η αντιστασιακή τους δράση.